Γεια σας, με λένε Μιχαήλ Τσούτσα, είμαι 17 χρονών και είμαι μαθητής της 3ης ηλικίου. Όπως γνωρίζετε, σιγά σιγά ανοίγουν τα πράγματα, βγαίνουμε επίσημα, έχουμε βγει από την καραντίνα, ανοίγουν τα μαγαζιά σιγά σιγά, ανοίγουν τα σχολεία και βήμα βήμα γυρνάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά με προσοχή. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή την εποχή υπάρχει πολύ, πολύ άγχος. Υπάρχει πολύ ανασφάλεια για το κοντινό αλλά και για το μακρινό μέλλον. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα, για το μέλλον μας, για τα σχέδια που κάναμε, για τα ταξίδια που είχαμε κανονίσει, για το οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά είχα μεγάλη ανασφάλεια για το τι θα κάνω με το μέλλον μου, μόλις τελειώσω το σχολείο, τι δουλειά θα κάνω, πού θα σπουδάσω. Και με τα πράγματα αυτά που γίνανε, το άγχος έγινε διπλό, διότι με την καραντίνα και όλα αυτά έχουν κάνει πιο δύσκολες τις πανελλήνιες και έχουν αυξήσει το άγχος και αυτά τα σχέδια που είχα, αλλάξανε με όλο αυτό και αυτό μου είχε φέρει πολύ άγχος. Αλλά θα ήθελα να μοιραστώ κάτι που με ενθάρρυνε πάρα πολύ εμένα αυτό και είναι μέσα από το Λόγο του Θεού και το οποίο είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 6 και λέει εδάφιο 25. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συνάγουν αγάθα σε αποθήκες και όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά. Και έπειτα ποιος από σας μπορεί με το άγχος του να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του. Και συνεχίζει στο εδάφιο 31. Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίζετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του. Και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι άγνοιες για κάθε μέρα. Γι' αυτό ξέρω ότι είναι δύσκολο να εμπιστεύεστε το Θεό μερικές φορές, αλλά αυτό μας ζητάει, γιατί τόσο πολύ μας αγαπάει και μας υπόσχεται ότι εμείς δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, γιατί αυτός θα φροντίσει για μας και θα μας δώσει το καλύτερο για μας. Φυσικά δεν μας λέει να είμαστε τεμπέληδες και να μην προσπαθούμε. Φυσικά και εμείς πρέπει να προσπαθούμε, αλλά να μην αγωνιάμε και να μην μας καταβάλει αυτό το άγχος, γιατί δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το άγχος. Ενώ με εμπιστοσύνη και ελπίδα στο Θεό ότι θα φροντίσει για μας, μπορούμε να συνεχίζουμε στη ζωή και να ανοίγονται ευκαιρίες και πόρτες στη ζωή μας, δουλειές, σχολές, το οτιδήποτε. Ευκαιρίες, ζωές πολλές. Γιατί ο Θεός το υπόσχεται αυτό, ότι θα φροντίσει για μας. Και οπότε αυτό είχα να σας πω, να εμπιστεύεστε το Θεό και αυτός θα φροντίσει για σας για το οτιδήποτε.